η βραδιά του ερευνητή αφορά εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στην περιφέρεια Κρήτης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχουν ενώσει δυνάμεις. Λόγω και της πανδημίας βέβαια θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια διαδικτυακή ενημέρωση πάνω σε δράσεις και πρωτοβουλίες του ερευνητή της βραδιάς, ερευνητή 2020, πρωτοβουλίες και δράσεις που κορυφώνονται την προσεχή Παρασκευή. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Ταταράκη. Μιχάλης Ταταράκης, επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Προγράμματος Βραδιά Ερευνητή 2020, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Κύριε Ταταράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όπως είπα και στον πρόλογό μου, ενώνουν τις δυνάμεις για ακόμα μία χρονιά μέσα από το θεσμό της βραδιάς του ερευνητή 2020, προκειμένου να οδηγήσουν τον κόσμο, το κοινό, τους πολίτες, τη νέα γενιά, στον μαγικό κόσμο της έρευνας. Βεβαίως, ακριβώς όπως τα λέτε, είναι συντονιζόμαστε, μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε. Είναι η βραδιά του ερευνητή, είναι εκδηλώσεις, αφορά εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη, όπως είπατε, με πρωτοβουλία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν ουσιαστικά στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. Για να καταλάβετε πόσο επιτυχημένη είναι η βραδιά του ερευνητή, να σας ενημερώσω ότι την περσινή χρονιά διοργανώθηκαν εκδηλώσεις βραδιά του ερευνητή σε 400 ευρωπαϊκές πόλεις. Με τη συμμετοχή πάνω από 1.500.000 πολιτών. Και προφανώς η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη γιορτή, γιατί εμείς γιορτή τη βλέπουμε. Είναι συνεπής στο ραντεβού από το 2005. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη βραδιά του ερευνητή τα τελευταία 3 χρόνια. Δυστυχώς, φέτος είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές πύλες, την ψηφιακή τεχνολογία για να διοργανώσουμε τη βραδιά του ερευνητή. Πλέον δεν είναι μία βραδιά, 27 Νοεμβρίου, αλλά είναι όλη η εβδομάδα με συνεντεύξεις, με παρουσιάσεις στην τηλεόραση. Μια και κάτι θετικό, κύριε Ταταράκη, μέσα σε ένα κλίμα βεβαιότητας και υγειονομικής κρίσης, μας δίνεται η δυνατότητα καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή να απολαμβάνουμε μία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες, με φόντο βέβαια την κορύφωση της βραδιάς του ερευνητή την Παρασκευή. Είναι από τα καλά. Βεβαίως, ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς βρισκόμαστε στην πανδημία. Είναι όμως μια ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα, το κοινό να κατανοήσει καλύτερα την προσπάθεια του ερευνητή. Σήμερα όλοι μιλάμε, έχουμε αγωνία πότε θα βρεθεί το εμβόλιο, πότε θα κυκλοφορήσει. Ελπίζουμε σύντομα, είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει. Βλέπουμε εικόνες από τις εντατικές με μεγάλη λύπη. Βλέπουμε τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις εντατικές για την υποστήριξη των ασθενών. Όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι αποτέλεσμα έρευνας. Είναι αποτέλεσμα έρευνας πολλών ετών για οτιδήποτε χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Χρειάζεται έρευνα πολλών ετών για να είμαστε εμείς σήμερα και βέβαια, με την κοινωνία έτοιμη. Κύριε Ταταράκη, αυτή τη στιγμή απευθύνεστε και σε ενδυνάμεις ερευνητές, σε παιδιά που φοιτούν, σε παιδιά μαθητές λυκείου. Βεβαίως. Η βραδιά του ερευνητή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, παιδιά δημοτικού λυκείου, καθώς και μεγάλα παιδιά, όπως τα λέμε εμείς, αρκεί να έχουν την λεγόμενη επιστημονική περιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε αυτή την περιέργεια στους νέους ανθρώπους, γιατί η εξέλιξη μιας κοινωνίας στηρίζεται στην έρευνα. Και αν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αργότερα έχοντας αυτό το μεράκι της επιστημονικής περιέργειας ασχοληθούν με την έρευνα, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντική η έρευνα, όπως είπα προηγουμένως, γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε εξέλιξη. Η έρευνα, κύριε Ταταράκη, και γενικότερα οι ερευνητές, είναι ένα έναυσμα για τη νέα γενιά να βάζει στόχους και να προχωρά μπροστά, θα προσθέσω εγώ. Ακριβώς. Η νέα γενιά είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας. Προσπαθούμε. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι καμιά φορά υπάρχει εντύπωση ότι ο ερευνητής είναι κλεισμένος μέσα στο εργαστήριο, φοράει τις ποδιές και δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο ερευνητής έχει επαφή με την κοινωνία και πρέπει να έχει επαφή με την κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς διοργανώθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η βραδιά του ερευνητή. Για να μπορέσει η κοινωνία και οι νέοι άνθρωποι να αντιληφθούν τη σημασία της έρευνας, να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η έρευνα και
αυτό το ποσοστό των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν την επιστημονική περιέργεια να συνεχίσουν να ασχοληθούν με την έρευνα. Κύριε Δανταράκη, μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Αναφερθήκατε σε πόρους και χρηματοδοτήσεις. Είναι μια περίεργη, δύσκολη συγκυρία. Υγειονομική κρίση προηγήθηκε και τη βιώνουμε ακόμα την οικονομική κρίση. Και θέλω να μου πείτε σε αυτές τις δύσκολες περιόδους πόσο σημαντικές είναι οι χρηματοδοτήσεις. Οι πόροι που πρέπει να υπάρξουν είτε από ιδιώτες, είτε από το δημόσιο, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να τρέξει όλο αυτό. Η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντική για την έρευνα. Δεν μπορεί να υπάρχει έρευνα χωρίς χρηματοδότηση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι παρά την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξαν προσπάθειες και υπάρχουν και σήμερα προσπάθειες για την χρηματοδότηση της έρευνας. Όμως για τη χώρα μας το ποσοστό που δίδεται στην έρευνα σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ο δείκτης που χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες. Είναι ακόμα, θεωρώ, υπολείπεται των υπολείπων χωρών. Αλλά όμως θεωρώ ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια για χρηματοδότηση της έρευνας. Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αν και προσωπικά δεν μου αρέσει να χωρίζω την έρευνα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι η βασική έρευνα και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η βασική έρευνα χρειάζεται χρηματοδότηση από την πολιτεία. Στη βασική έρευνα μελετάμε βασικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στη φύση, σε όλες τις επιστήμες. Αυτή η έρευνα προφανώς πρέπει να χρηματοδοτείται από την πολιτεία, από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εφαρμοσμένη έρευνα πρέπει να χρηματοδοτείται τόσο από την πολιτεία όσο βέβαια και από τον ιδιωτικό τομέα, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ή γενικότερα εταιρείες παραγωγής, οι οποίες μέσω από την έρευνα θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τα προϊόντα τους. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, στη χώρα δεν έχουμε πολύ μεγάλη βιομηχανία. Υπάρχουν όμως εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή σηματοδοτούν τον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια αυτές οι εταιρείες θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα μέσα από προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης των εταιρεών αυτών, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέρος της χρηματοδότησης που υπολοιπόμαστε σε σχέση με τις άλλες χώρες. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα οι εταιρείες δεν χρηματοδοτούν την έρευνα. Το κατανοούμε αυτό μετά από μια δεκαετή κρίση. Πρέπει όμως κάποια στιγμή και οι εταιρείες να αντιληφθούν ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στηρίζεται στην έρευνα και θα πρέπει να δημιουργήσουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, τα λεγόμενα Research and Development Departments. Βέβαια, για να πείσουμε και τα νέα μυαλά της χώρας να παραμείνουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Διαφορετικά θα αναγκαστούν. Ανοίγουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θέλουμε ξεχωριστή εκπομπή, κύριε Δανταράκη. Θέλω ένα σχολείο σας όμως. Δεν υπάρχει από τη μία. Βέβαια. Στο brain drain δεν υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση. Πώς να μείνει ο Έλληνας επιστήμονας στην Ελλάδα? Αναφέρεστε σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι για τη χώρα μας. Το brain drain. Οι επιστήμονες φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Και ξέρετε, το ελληνικό κράτος σπουδάζει τους ανθρώπους αυτούς, τους επιστήμονες μας, στα πανεπιστήμια μας, και μετά αυτοί είναι αναγκασμένοι να φύγουν στο εξωτερικό για να υλοποιήσουν το όνειρό τους, να βρουν μια δουλειά είτε σε εταιρείες είτε να συνεχίσουν την έρευνά τους στο εξωτερικό. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να δώσουμε το εύνασμα για να γυρίσουν οι επιστήμονες αυτοί στην Ελλάδα. Θα πάρει πολλά χρόνια, έχουν φύγει πάρα πολλοί επιστήμονες στο εξωτερικό, και θα πάρει πολλά χρόνια για να καταφέρουμε να επιστρέψουν ένα ποσοστό αυτό, γιατί κάποιοι προφανώς δεν θα επιστρέψουν γιατί θα κάνουν οικογένεια στο εξωτερικό, θα φτιάξουν τη ζωή τους. Αλλά ένα μέρος αυτών μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό που φεύγουν οι επιστήμονες στο εξωτερικό. Πρέπει να φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι κακό που δεν γυρίζουν. Είναι κακό που δεν γυρίζουν, ακριβώς. Το να φεύγουν είναι πολύ καλό, να ανοίγει ορίζοντας, να παίρνουν καινούργιες ιδέες, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να γυρίζουν πίσω στην πατρίδα, ώστε να μπορέσουμε και τη χώρα μας να την αναπτύξουμε όπως πρέπει να αναπτυχθεί. Να γυρίσουμε λίγο στη βραδιά Ερευνητή 2020. Φέτος οι εκδηλώσεις και οι πρωτοβουλίες έχουν διαφοροποιηθεί ελαίω πανδημίας. Δεν θα υπάρξουν επισκέψεις, κύριε Δανταράκη, σε εργαστήρια. Οι δράσεις είναι πλέον καθημερινές, θα διαρκέσουν μία εβδομάδα και θα κορυφωθούν την Παρασκευή, σωστά? Βεβαίως. Τα άλλα χρόνια υπήρχε δυνατότητα, τα προηγούμενα χρόνια, το κοινό να έρθει στα εργαστήρια, να δει από κοντά πώς γίνονται τα πειράματα και να μιλήσει με τους ερευνητές, τόσο στο Ηράκλειο, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, όσο και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Φέτος, δυστυχώς, λόγω της κατάστασης, ετοιμάζουμε μία νέα πραγματικότητα. Ετοιμάζουμε βίντεο,
ετοιμάζουμε διαδικτυακές διαλέξεις μαγνητοσκοπημένες, ετοιμάζουμε πειράματα τα οποία τα μαγνητοσκοπούμε και τα ανεβάζουμε στον ιστότοπο της βραδιάς του ερευνητή, το οποίο παρεπιπτόντως να σας τον πω είναι www.researchersnight.gr, όπως ακριβώς το ακούμε, researchersnight.gr. Εκεί πέρα θα υπάρχουν, ο κόσμος, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει και με ερευνητές σε συγκεκριμένες ώρες που έχουν αυτοί δηλώσει ότι μπορούν να μιλήσουν με το κοινό. Και γενικά φέτος μέσα σε αυτή την πραγματικότητα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο όνειρό μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι και για μας ένα όνειρο, είναι αναγνώριση για τον ερευνητή, η επικρότηση από την κοινωνία. Ο ερευνητής αυτό που θέλει είναι κάποια στιγμή η κοινωνία να αναγνωρίσει το έργο του. Ο κόσμος, το κοινό, τα παιδιά, οι μεγάλοι, γενικότερα το κοινωνικό σύνολο πρέπει να αναγνωρίζει το έργο του ερευνητή. Αυτή είναι για μας η μεγαλύτερη χαρά. Να καταφέρει το κοινό και η κοινωνία να αναγνωρίσει τι κάνει ο ερευνητής. Και να μην το αναγνωρίζει μόνο σε δύσκολες καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε. Βέβαια, και αυτός είναι ο στόχος σας, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το δέσιμο ανάμεσα στην κοινωνία και στον ερευνητή. Ακριβώς, και ευελπιστούμε ότι του χρόνου, αν τηρήσουμε με ευλάβεια τα μέτρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε ξανά τον κόσμο σε ανοιχτά εργαστήρια, να συνομιλήσουμε μαζί του από κοντά, χωρίς να έχουμε το φόβο της λίμωξης COVID-19. Γιατί από τη μία βέβαια οι ερευνητές κατανοούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας των πολιτών και της κοινωνίας. Από την άλλη ωστόσο, κύριε Ταταράκη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε γενικότερα ως κοινωνία τα αντανακλαστικά και την οριμότητα προκειμένου να κατανοήσουμε και τα θέλω των ερευνητών. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία είναι που χρηματοδοτεί την έρευνα. Η πολιτεία χρηματοδοτεί την έρευνα μέσω των χρημάτων που λαμβάνει από τους φόρους. Άρα ο κάθε πολίτης ξεχωριστά και όλο το κοινωνικό σύνολο μαζί χρηματοδοτεί την έρευνα. Και θα πρέπει και το κοινωνικό σύνολο λοιπόν να έχει την απέτηση να γνωρίζει τι επιτελείται με τα ποσά τα οποία δίδονται για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Είναι υποχρέωση της κοινωνίας να γνωρίζει και είναι και για μας μεγάλη χαρά να το γνωρίζει αυτό το πράγμα η κοινωνία. Κύριε Ταταράκη, η ανταπόκριση των πολιτών σε αυτή την πρωτοβουλία με βάση και την εμπειρία σας τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είναι εξαιρετική, κύριε Παναγιωτόπουλε. Περιττώ να σας πω ότι πριν από τρία χρόνια που δημιουργήσαμε πρώτη φορά, που κάναμε πρώτη φορά εμείς σαν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο τη Βραδιά του Ερευνητή, υποδεχθήκαμε σε ένα από τα εργαστήριά μας, το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ στο Ρέθυμνο, παραπάνω από 600 ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Είχαμε παιδιά από 6 ετών, είχαμε και μεγάλους, μεγάλους εισαγωγικά βέβαια, γιατί το σημαντικό δεν είναι η ηλικία αλλά η περιέργεια. Είχαμε και ανθρώπους 85 και 90 χρονών ακόμα που ήρθαν και μας επισκέφθηκαν. Και να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα, κύριε Ταταράκη, ένα κάλεσμα σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν να συμμετέχουν, καθώς αξίζει τον κόπο. Ακριβώς, το κάλεσμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα της βραδιάς του ερευνητή, θα πρέπει να μπει και να δώσει το παρόν, να συνομιλήσει με εμάς, να μπορέσει να δει τα βίντεο που συνεχώς και καθημερινά θα ανεβάζουμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Έχουμε αρχίσει ήδη να ανεβάζουμε βίντεο και προφανώς θα συνεχίσουμε να τα ανεβάζουμε μέχρι την κορύφωση αυτής της βραδιάς του ερευνητή στις 27 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή που μας έρχεται. Μάλιστα. Κύριε Ταταράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σας στη βραδιά του ερευνητή, γιατί με τον τρόπο αυτό συμμετέχετε και εσείς στην προσπάθειά μας να γνωρίσει η κοινωνία το έργο μας και ταυτόχρονα να πάρουμε και εμείς τη χαρά ότι η κοινωνία αναγνωρίζει το δικό μας έργο. Γι' αυτό λοιπόν που κάνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Ταταράκη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.